Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλεσμένοι στο Αποψινό Γκαλά είναι μια πανέμορφη Θεσσαλονικιά που έγινε πρόσφατα μανούλα. Είναι μέσα στην καλή χαρά, παρότι μπορεί στην τηλεόραση κάποιες φορές να περνάει και λίγο δύσκολα. Όχι, εντάξει. Όχι, εύκολα όλα. Α, εντάξει. Λοιπόν, προδόθηκε μόνη της. Σύση Χριστίδου Μαραντίνη. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί. Λες να το κάνω του χρόνου. Καλέ, δεν θα το κάνω. Δεν κακό. Δεν το σκεφτώ. Να σου πω, η κυρία Ονειράμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Σύση μου, ξέρεις γιατί σε έφερα στο κτήμα Γάσπαρη. Για πες, που είναι υπέροχο να πούμε. Ναι, γιατί σε έφερα νομίζεις. Μπορείς να μαντέψεις. Σου έχω διάφορες προτάσεις. Καταρχήν, παντρεύεσαι. Παντρεύομαι και θρησκευτικά. Ναι, γιατί πολιτικό γάμο έχει. Πολιτικό έχουμε κάνει. Και μας την έκανες κιόλα. Ναι. Δεν πήρα τα χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες του γάμου σου. Γενικά σε αυτά είμαι λίγο, δεν ξέρω, με κοροϊδεύουν λίγο οι φίλες μου. Δηλαδή, άλλη μια γνωστή μου που παντρεύεται φεύγει στο εξωτερικό να βρει νηφικά σε οίκους κτλ. Εγώ, επειδή είναι πάρα πολύ φίλος ο Βασίλης ο Ζούλιας. Τι καλό σχεδιάσεις. Τον εμπιστεύτηκα. Δηλαδή μου είπε, θα παντρευτείς. Του λέω, ναι, φυσικά θέλω να μου κάνεις τον νηφικό. Μου λέει, έχω ένα ύφασμα. Μου έχει δείξει το ύφασμα και αυτό έχω δει. Δεν έχω δει ούτε τον νηφικό. Πώς θα είναι, ποια θα είναι η γραμμή. Τον έχω εμπιστευτεί απόλυτα. Δεν κοίταξα ποτέ για νηφικά δηλαδή. Δεν πήγα ποτέ να ψάξω νηφικό. Γιατί πολλές γυναίκες ξέρεις αυτό, α πούμε, του συντριγκάρει λίγο τον νηφικό. Λέει. Παντρεύομαι, θα ψάξω για νηφικό, τους πιάνει άγχος, τρελαίνονται. Όχι κι εγώ, θέλω. Ξέρεις, τα όπα μου, θέλω τα ωραία μου. Απλά, εντάξει, αυτά τα θεωρώ λιγότερα σημαντικά. Η Σύση ήθελε κάτι απλό. Ξέρετε, το γάμος θα γίνει στη Χαλκιδική, σχεδόν πάνω στη θάλασσα. Δεν ήθελε τίποτε πομπόδες, έτσι πολύ κεντυμένο, τίποτε που να έχει υπερβολή. Δεν ταιριάζει και στο χαρακτήρα και το στυλ της Σύσης. Πριν 1,5 μήνα ήρθε με τη μητέρα της και το μωράκι. Όταν μου εξήγησε πού θα γίνει ο γάμος, είχα αμέσως την ιδέα της, το σχεδίασα και το βρήκαμε κατευθείαν. Θα είναι ένα νηφικό λευκό, από λευκή οργάντζα, με δαντέλα. Σε γραμμή α, όπως αυτό, θα έχει, μοναδικό στόλισμα θα έχει μία κορδέλα, σαν αυτή. Θα είναι από μεταξωτό σατέν και θα δένει κάπως έτσι στο στήθος. Ο Θοδωρής, τι χρώμα κοστούμι νομίζεις ότι θα επιλέξει? Δεν τον ξέρεις, γιατί εντάξει. Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα κάνει. Είπαμε ότι δεν θα πει ο ένας τον άλλον τι θα κάνει. Έκπληξη. Ναι. Στον πολιτικό μας γάμο πρέπει να σου πω ότι είχαμε πάλι. Κάναμε κάποια μικρά πράγματα. Δηλαδή δεν πήγαμε απλά τύπου, ξέρεις, με φόρμες στο Δημαρχείο να παντρευτούμε. Εννοείται, αγάπη μου. Έβαλα εγώ ένα λευκό μακρύ φόρεμα, έβαλα ένα κουστούμι λευκό Θοδωρής. Ανθοδέσμες, κακό, τις πέταξα κιόλας στις φίλες μου. Τα κάναμε όλα αυτά. Τα κάνατε. Απλά, ναι, σε μικρότερη. Ναι. Βάση. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω έτσι λίγο από την εκπομπή. Στην παρουσιάστρια με την Αταλία Γερμανού και μέσα στην καλή χαρά. Ακριβώς. Ναι. Νονά της εκπομπής είναι η Ρούλα Κορομιλά και νομίζω ότι πέτυχε Διάνα στον τίτλο της εκπομπής. Ναι. Στο «Μέσα στην καλή χαρά». «Μέσα στην καλή χαρά». Σου ταιριάζει περισσότερο, θεωρείς, αυτή η εκπομπή από ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Μου ταιριάζει. Δεν ξέρω. Γενικότερα έχω μάθει σε αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την αγαπάω και έχω την ανάγκη να περνάω καλά. Αν δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να την κάνω. Δεν είναι πολύ επαγγελματικό αυτό, αλλά έτσι δυστυχώς λειτουργώ. Ή ευτυχώς. Οπότε έχω μάθει κάθε δουλειά που κάνω να την κάνω δικό μου κομμάτι και να νιώθω καλά μέσα σε αυτό. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Αντίθετα με πολλές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, η Σύση Χριστίδου δεν υπήρξε ποτέ ξανθιά. Μεγαλωμένη από δύο αιώνια ερωτευμένους γονείς και λάτρης της καλής μουσικής, άφησε πολύ νωρίς το ροζ οικογενειακό περιβάλλον της και την ησυχία της Θεσσαλονίκης για να προσγειωθεί στη μηντιακή ζούγκλα της Αθήνας. Αμέσως μετά τη σχολή δημοσιογραφίας, μασιστήθηκε ως κορίτσι του Θέμου και τότε άνοιξε για αυτήν η πόρτα της αναγνωρισιμότητας. Ακολούθησαν 3 χρόνια στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου ανέδειξε το ροκ ταμπεραμέντο της με τη χαρακτηριστικά όμορφη παρουσία της. Είναι λίγο ροκάκι
Δηλαδή, όποτε τις έφερνε, ας πούμε, πράγματα που είναι λίγο κυριλέ ή φανταχτερά, δεν τα ήθελε. Δηλαδή, τα έβαζε με το σόρι. Περισσότερο προτιμάει να βάζει σκισμένα τζιν, πότες, είναι λίγο χύμα. Δεν είναι η φωτογένειά της, ούτε το πολύπλευρο ταλέντο της που την κάνουν να ξεχυλίζει από θετική ενέργεια. Διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της και αυτό φαίνεται σε κάθε κλικ του φωτογραφικού φακού. Την κοιλιά εκεί την ξαπλώσαμε σε κάτι γρασίδια. Δεν είχε χάσει ούτε το χιούμορ της, έχει υπέροχο χαμόγελο στις φωτογραφίες εσείς. Νομίζω ξέρει να το δουλεύει πολύ καλά αυτό το χαμόγελο, πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει τίποτα επιτυδευμένο στο χαμόγελο της νεαρής μητέρας που έρχεται στο πλατό, κάνει τη δουλειά της και φεύγει. Είναι έξω από τηλεοπτικά παιχνίδια και τακτικές και σε αυτή τη γνησιότητα οφείλεται η αποδοχή από το κοινό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει κάνει αργά και σταθερά βήματα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, σε πάρα πολύ καλό σημείο. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Αυτό που θέλω να τη ρωτήσω είναι πότε θα κάνει επιτέλους το δεύτερο παιδάκι που θέλει τόσο πολύ και εκείνη και ο Θοδωρής. Φέτος παραμένει μέσα στην καλή χαρά τα πρωινά του Σαββατοκύριακου και πώς να μην είναι χαρούμενη. Έχοντας συμπληρώσει πια την ευτυχία της με τον αγαπημένο της Θοδωρή Μαραντίνη τον Ονειράμα και έχοντας αποκτήσει τον δεύτερο άντρα της ζωής της, τον γιο της, Φίλιππο Ραφαήλ, η αθεράπευτα ρομαντική Σύση προσπαθεί να μοιράσει το χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ισορροπεί ανάμεσα σε μια ευτυχισμένη οικογένεια και μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Έχεις δηλώσει ότι δεν θα κάνεις τηλεόραση λόγω του παιδιού. Ακριβώς. Ξαφνικά σε βλέπουμε μαζί με την Αταλία στο μέσα στην καλή χαρά. Ναι, είχα αποφασίσει ένα ήταν χρόνο. Οικονομικό, ήταν... Καλά, όχι, δεν το λες. Όχι. Δεν το λες. Δόξα τω Θεώ πληρωνόμαστε πολύ καλά, αλλά γενικότερα αυτή τη χρονιά είχα αποφασίσει να μην δουλέψω, γιατί γι' αυτό και μετακομίσαμε. Είχαμε πει ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να μείνουμε, να έχουμε κοντά τους γονείς μας, τις οικογένειές μας, να μεγαλώσουμε το παιδάκι μας. Απλά, όταν ήρθε αυτή η πρόταση, θεώρησα ότι είναι ένα βήμα που με πάει πολύ μπροστά, που μου δίνει την ευκαιρία να προσπαθήσω να αποδείξω αν έχω κάποιες άλλες δυνατότητες και που μέσα από την πρόταση, έτσι όπως ήταν ολοκληρωμένη, ένιωσα τόσο ασφαλής με αυτό. Που λες, και... δεν το κάνω. Ναι, δεν το φοβήθηκα καθόλου, ενώ ενδεχομένως να το φοβόμουν κάτω από άλλες συνθήκες. Αλλά ήταν, ένιωσα μεγάλη ασφάλεια μέσα. Ένιωσα ασφάλεια. Πολύ. Παρ' όλα αυτά, φήμες έλεγαν ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τη λατρεμένη μου, την Αταλία τη Γερμανού, που την ξέρω, επειδή την ξέρω γελάω. Ακριβώς. Επειδή λέω. Την ξέρεις μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, και ότι είστε στην κόντρα και ότι ξέρεις παίρνεις πιο πολύ χρόνο εσύ. Κοίταξε, αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι ζουμερό, γιατί δημοσιογράφος είμαι κι εγώ και ξέρω ότι αυτό είναι, θα πουλήσει σαν ναι, είδηση. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι όταν είναι δύο γυναίκες σε μία εκπομπή, είναι πολύ εύκολο να το πεις αυτό. Είναι ωραίο σαν είδηση, είναι πιο ναι. πουλήστερο. Και υποθέτεις ότι θα συμβαίνει κιόλας. Ναι, τώρα δύο οπότε, γυναίκες, ναι, ξέρεις. Εδώ φαντάζονται άλλα κι άλλα που είναι τελείως κουφά. Αυτό που ότι είναι χώρισες, στο πούμε. Πιάτο. Καλά, αυτό. Έχει ναι, ακουστεί και αυτό. Όταν ακούς τέτοια πράγματα. Εκνευρίζεσαι ή λες, δεν βαριέσαι, άστο να πάει. Συνήθως λέω, δεν βαριέσαι, άστο ναι. να πάει. Όταν αυτό αφορά με το, πολύ προσωπικό. Με το χωρισμό με πείραξε πολύ. Σε πείραξε. Ναι, αλλά εντάξει, επειδή έσβησε γρήγορα, ησύχασα κι εγώ. Απάντησε. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι. Όταν είδα, μάλλον έχουμε κατέβει κάτω, έχει ξυπνήσει το μωρό, ετοιμάζω εγώ τη φρουτόκρεμα, ο Θοδωρής παίζει με το μωρό στο πάτωμα με τα παιχνίδια και εκεί που ετοιμάζω τη φρουτόκρεμα, με φωνάζει και μου λέει, έλα να δει. Και έχει μείνει παγωτό. Και πηγαίνω και βλέπω αυτό σαν είδηση. Ότι μάλλον έχουν χωρίσει, είστε πρόθυρα διαζυγίου, ότι θα γίνει τώρα το παιδί, η οικογένεια. Ένας πανικός. Και λέω, εκείνη την ώρα ξαφνικά μου περνάει από το μυαλό και λέω, άμα αυτό, ας πούμε αυτό το παιδάκι είναι 6 χρονών και 7 και 8 και 10 και πάει σχολείο και βγάζει κάποιος μια τέτοια είδηση για τους γονείς του, ας πούμε. Και πηγαίνουν με τα παιδάκια στο σχολείο και του λένε, α, τα άμα θες, οι γονείς σου χωρίζουν. Έπαθα ένα τέτοιο σοκ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και μου βγήκε τρομερή προστατευτικότητα. Δηλαδή δεν ήξερα πώς να αγκαλιάσω εκείνη την ώρα την οικογένειά μου, να μην την πειράξει κανείς. Αυτό μου βγήκε. Δηλαδή πιο πολύ ως προς το παιδί μου βγαίνει. Mm-hmm. Δεν θα με απασχολούσε. Και όταν και σε σχέσεις ενδεχομένως και αυτά γράφονται διάφορα, λέγονται. Αλλά όταν υπάρχει ένα παιδί και μια οικογένεια,
ξέρεις, πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, θεωρώ. Δεν μπαίνεις δηλαδή σε διαδικασία ίντριγκας για να προωθείς, ας πούμε, μία δουλειά. Όχι, αυτό ποτέ δεν το έκανα. Ποτέ. Δεν μιλάω τώρα και πριν που ήσουν έτσι ελεύθερη κλπ. Όχι, και το θεωρώ και λίγο αστείο. Δηλαδή, ο κόσμος, αν θέλει να σε δει, θα σε δει και άμα είναι να σε συμπαθήσει, θα σε συμπαθήσει. Αυτά δεν θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ίσα-ίσα νομίζω ότι μπορούν να σου κάνουν και κακό. Σαν παγωτό φράουλα είναι αυτή η συνεργασία, θα την έλεγα εγώ. Η Σύση δεν σου δίνει την αίσθηση ότι αν ήταν παγωτό θα ήταν παγωτό φράουλα. Μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτό που βλέπεις. Είναι ένα πλάσμα πάρα πολύ γελαστό, πάρα πολύ χαρούμενο. Είναι ένα κορίτσι με απίστευτο χιούμορ. Και χαίρομαι, διότι λένε συνήθως ότι οι πολύ όμορφες γυναίκες δεν είναι πολύ έξυπνες και δεν έχουν πολύ χιούμορ. Χαίρομαι πάρα πολύ που η φιλενάδα μου τον καταρρύπτει το μύθο αυτό και είναι εξαίρεση, γιατί εκτός του ότι είναι καλονή, είναι και πάρα πολύ αστείο πλάσμα. Τσαλακώνεται, αυτοσαρκάζεται, γελάμε πάρα πολύ. Πόσα μέτρα είστε εκεί, θέλουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, πάλι έκανε ο Τσαχδής το θαύμα του. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Βρες, Σωτήρη μου, είναι 1,83 εξυπόλυτη. Δηλαδή, εμένα δεν με λυπάς, σαν το χόμπιτι. Έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον έτσι δείχνει και ο κόσμος που μας βλέπει τη Σαββατοκύριακα. Μικη, σιωπή. Ότι έχουμε δέσει πάρα πολύ από την πρώτη μέρα ένα δέσιμο το οποίο βδομάδα με τη βδομάδα δυνάμωνε. Και πιστεύω ότι αυτό, μακάρι να δουλεύουμε μαζί για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά ακόμα και αν δεν είτε είμαστε μαζί τηλεοπτικά είτε δεν είμαστε, για μένα εσείς πλέον είναι φίλοι μου. Θέλω να πω ότι το φόρεσα, έχω τους λόγους μου. Πρώτον, γιατί κάποιος με προκάλεσε, είπε ότι μασάω να το βάλω. Εγώ δεν μασάω να βάλω τίποτα, όπως έχετε καταλάβει. Και δεύτερον, γιατί κάποιος που θα έρθει σε λίγο, Ναταλία, φίλη, προσπαθεί να μου κλέψει τη λάμψη. Βλέπουμε τη Σύση να σας λέει συνέχεια ότι θέλει όλες οι γυναίκες να γίνουν μανούλες. Ναι, με έχει βάλει σε πολύ στενό τσιμαρκάρισμα. Το διαπραγματεύομαι. Της έχω πει ότι μόλις κάνει την κόρη, θα κάνω κι εγώ το πρώτο μου. Οπότε εντάξει, κέρδισα λίγο χρόνο έτσι. Θέλω να ξέρεις ότι όλα αυτά που λέω δεν είναι για να τα λέμε στη τηλεόραση και να νομίζω ο κόσμος ότι περάσαμε καλά. Όντως, τώρα που τελειώνει η σεζόν, μπορώ να σου το πω, πέρασα τέλεια μαζί σου. Σου χρωστάω δηλαδή τα καλύτερά μου Σαββατοκύριακα. Φιλάκια. Το ξέρω, θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Λοιπόν, πού σε έφερα? Πού? Πού σε έχω φέρει? Γιατί δεν έχω καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει. Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω και ακόμα δεν έχω καταλάβει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Και σε έβαλα σαν μικρυσάκι. Γιατί καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, εγώ τι θα ρωτήσω τη Σύση Χριστίδου. Μου είπανε πότε θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας. Μόλις τα ανέβηκα λοιπόν με τη Μαρία Σταματέρη. Ναι, με τον καλό σου. Πότε θα τα ανέβεις? Θα τα ανέβω και με τον καλό μου. Θα ανέβω το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι. Στο νησί που έχεις σκεφτεί? Στη Χαλκιδική λέμε. Αμάν Παναγία μου. Και ξέρετε τι λένε οι Θεσσαλονικείς? Άμα δεν έχετε πάει Χαλκιδική, δεν έχετε πάει πουθενά. Λένε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έτσι. Ακριβώς αυτό λένε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το ξέρω, θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Να μιλήσουμε λίγο για παιδικά χρόνια. Αμέ, πιο πολύ για διακοπές, θα έλεγα εγώ. Διακοπές, εγώ ήμουν από τα παιδιά που δεν πήγε ποτέ κατασκήνωση και τέτοια. Εγώ ήμουν με τη μαμά, γιατί η μαμά μου δεν δούλευε. Οπότε φεύγαμε από Ιούνιο με το που έκλειναν τα σχολεία μέχρι Σεπτέμβριο. Ναι. Ήμασταν στη Σκοτίνα Πιερίας, που είχε εκεί ένα κτήμα ο παππούς μου και είχε φτιάξει σπιτάκια και μέναμε όλη η οικογένεια μαζί. Κοντά στη θάλασσα είναι αυτό? Ναι. Α, είναι ωραία. Παραλία. Ναι. Παραλία Σκοτίνας. Ωραίες παραλίες και Πιερίες. Πάρα πολύ ωραίες. Έχεις ένα αδερφό, κούκλο. Ένα αδερφό 2 χρόνια μικρότερο. Μικρότερο. Πού μου ζηλεύεις καθόλου? Πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Ο παπάς μου λέει ότι μέχρι τα 2 ήμουν πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος. Μετά, μόλις γεννήθηκε ο αδερφός μου, δυσκόλεψα. Έγινες άλλη. Ναι, μου κόστησε τότε. Γιατί ήμουν το πρώτο παιδί σε όλη την οικογένεια. Δηλαδή από τα ξαδέρφια μου, από τον αδερφό μου, από όλο το σόι, ήμουν εγώ η πρώτη. Και χαϊδεμένη. Ναι, ξέρεις, με είχαν στα όπα-όπα. Είσαι πιο ωραία από ό,τι είσαι στην τηλεόραση. Έτσι πιο... Συνήθως δεν με αναγνωρίζουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί εγώ κυκλοφορώ και τελείως άβαυτη με φόρμες και τα λοιπά. Έτσι είναι η καθημερινότητά μου. Ή μου λένε ότι φαίνομαι πολύ μικρότερη, γιατί το μακιγιάζ, ναι, ξέρεις. Ναι, πάντα έτσι, σας δείχνει λίγο πιο μεγάλη. Λοιπόν, εσύ είσαι μαμά. Ναι.
Ναι. Αυτό το θαύμα που λέμε. Εσύ με νιώθεις, Μαρία μου. Εγώ και δεν σε νιώθω. Η Ναταλία, δεν ξέρω που τη λες συνέχεια πότε θα κάνεις παιδί. Την έχω βάλει λίγο στο τρυπάκι και είμαστε σε καλό δρόμο. Mm. Θα δούμε. Mm. Θα δούμε, το παλεύω. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα μαζί της. Και εκείνη να βρει ένα σύντροφο έτσι για. Ναι. Ξέρεις. Για να γίνει μπαμπάς. Ακριβώς. Ε? Να βρει τον άντρα που θα της κάνει παιδιά. Είναι πολύ βασικό. Άλλαξε κάτι έτσι στο χαρακτήρα σου. Από τη μέρα που έγινες μάνα. Πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είμαι σχεδόν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Mm. Έτσι νιώθω. Φοβάμαι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, σκέφτομαι την εποχή που δεν είχα το παιδί μου και λέω: μα πραγματικά δεν φοβόμουν το ένα, δεν φοβόμουν το άλλο. Δεν... Είδες πως αλλάζει. Είσαι πραγματικά ελεύθερος χωρίς να έχεις καμία ψυχολογική δέσμευση. Mm-hmm. Ενώ από εκεί και πέρα, από τη γέννηση του παιδιού και μετά, ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, έχει συνάρτηση αυτό. Δηλαδή και το πιο άσχετο πράγμα θα πρέπει πρώτα το μυαλό μου να φιλτράρει τι επίπτωση αυτό θα έχει στο παιδί μου ή τι συνέπεια και μετά να το κάνω. Να σου πω, πολύ χαζό μαμά είσαι όμως. Πάρα πολύ. Αλήθεια, ναι. Σαν λέω δηλαδή, το βλέπω. Τι να πω, όχι. Σ' ακούω το Σαββατοκύριακο που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εκπομπή και να μην αναφερθεί στο μωρό. Ναι. Το οποίο βάφτισε. Ναι. Στη Μυτιλίνη. Ναι. Εσύ τι σχέση με τη Μυτιλίνη, γιατί και εγώ είναι, είμαι μισή. Είμαι ο πατέρας μου από εκεί, είναι καταγωγή του από εκεί. Οπότε σε ένα πρόβλημα υγείας που είχε περάσει ο πατέρας μου λόγω της καταγωγής του και του ότι έχουμε μία σχέση με το μοναστήρι, αγαπάμε πάρα πολύ την Άγια Ραφαήλ, είχα κάνει ένα τάμα τότε εκεί να πηγαίνω κάθε Αύγουστο. Και μετά και με το παιδί μου, mm-hmm. όταν γεννήθηκε, είχα τάξει και το παιδί μου φυσικά στην Άγια Ραφαήλ και γι' αυτό κάναμε και τη βάφτιση εκεί. Και, το... και γι' αυτό έδωσα και το όνομα. Δύο ονόματα μου. Φίλιππος Ραφαήλ. Και το Φίλιππος μου αρέσει. Ναι, και το Ραφαήλ. Το σκεφτήκαμε. Δεν είναι και παππούς. Όχι, όχι. Έτσι. Όχι. Όχι. Σου άρεσε σαν όνομα. Με λέγαμε για ονόματα, αποφασίσαμε ότι θα διαλέξουμε ανεξάρτητα ονόματα και αυτό ήταν ιδέα του ντράμερ του συγκροτήματος. Λοιπόν, εγώ θέλω δε να μου πεις πώς γνωριστήκατε με τα σύζυγα. Πώς γνωριστήκαμε. Κοίταξε, δεν, άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι τη μέρα που γνωριστήκαμε, γιατί δεν ήταν σημαντική. Κοίταξε, στην αρχή ήμασταν πολύ φίλοι, η παρέα μας είναι κοινή επί της ουσίας, κάναμε πάρα πολύ παρέα, πηγαίναμε μαζί σε συναυλίες, είχαμε έτσι κι αλλιώς κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ασχολίες. Και μετά όταν βρεθήκαμε ελεύθεροι και οι δύο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν φίλοι, ο ένας ή ο άλλος είχε κάποια σχέση. Ναι. Και μετά όταν ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, αυτό έσκασε. Και αμέσως αποφασίσατε να μείνετε μαζί και να προχωρήσετε έτσι σε... Συνέπεσε αυτό με το ότι ο Θοδωρής κατέβηκε Αθήνα εκείνη την περίοδο, για επαγγελματικούς λόγους, δηλαδή τότε κατέβηκε, οπότε βόλευε. Ο Θοδωρής αποφεύγει έτσι... Ξέρεις, κάμερες, ναι, φώτα. Είναι πιο διστακτικός. Ναι, γιατί? Δεν νιώθει άνετα. Βγαίνει σε τόσο κοινό, γίνεται βαλικός και δεν νιώθει άνετα με την κάμερα. Ναι, νιώθει άνετα μόνο τον τραγουδά. Και εγώ αυτό του λέω. Γιατί μου λέει και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να νιώθεις τόσο άνετα μπροστά σε μια κάμερα. Και του λέω εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να έχεις κοινό. Ήδη. Και να νιώθεις άνετα. Έλατε. Εγώ στο κοινό κομπλάρω πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Και εγώ κομπλάρω μπροστά στο κοινό. Ναι, δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη επίδειξη μόδας που παρουσίασα και πρέπει να είχα βγει σαν ένα άλλο πείμα. Είχα βγει με το χαρτάκι μου, έτρεμα, ήδη κάνα δύο χρόνια στο πρωινό και ήδη αρκετή τηλεόραση. Τι βέβαια. Έτρεμα ολόκληρη, δεν σήκωσα καν τα μάτια μου να κοιτάξω. Μεγάλα. Εντάξει, μετά το ξεφύγα σιγά σιγά. Και το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Δηλαδή είχα πάει στην Καστοριά και έκανα. Το είδα με τις γούνες. Με τις γούνες, τη διεθνή έκθεση. Και λίγο πριν βγω, λέω Χριστέ μου, θα φύγω τρέχοντας. Difeso le mie scelte io creduto nelle attese io saputo dire spesso di no con te non ci riuscivo indossato le catene io i segni delle pene lo so che non volendo ricorderò quel pugno nello stomaco. Λάμβανες έτσι την παρουσίαση μόνος μιας εκπομπής.
με την ευθύνη 100% πάνω σου. Ναι. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Γιατί και τηλεόραση δηλαδή, είναι και λίγο μαντικό. Δεν το θεωρώ έτσι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο. Θεωρώ ότι οι εκπομπές διαφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή, μόνη μου, ας πούμε, μόνη μου έκανα την πρώτη εκπομπή που έκανα μπροστά σε ένα AutoCue και ένα Blue Box. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι εκείνο ήταν πιο εύκολο για μένα από ότι αυτό που κάνω. Κατάλαβες, δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μόνος σου ή με άλλους. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω στην ομαδική δουλειά. Δηλαδή δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να κάνω μια εκπομπή που δεν υπάρχει κανένας άλλος και βγαίνω μόνη μου και τα λέω. Δεν θεωρώ ότι έχει και νόημα αυτό. Μ' αρέσουν οι ομάδες, μ' αρέσει φέτος ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα αυτή. Και αυτή τη λογική την αγαπάω. Θα ήθελα δηλαδή να συνεχίσω να είμαι με ανθρώπους δίπλα μου και ανθρώπους που πιστεύω και που νιώθω ότι με βοηθάνε και νιώθω ασφάλεια. Τελειώνει η σεζόν. Mm-hmm. Mm. Υπάρχει συμβόλαιο, λίγη έτσι άμεσα. Το συμβόλαιο μου είναι μονοετές. Τελειώνει τώρα. Και. Κοίταξε, είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων με το κανάλι. Δεν μπορώ όμως να σου πω τι και πώς και εντάξει, τι και τα λοιπά. Γιατί ακριβώς. Πάντως ευχαριστημένο είναι το κανάλι. Νιώθω πως ναι και θα θέλαμε να γίνει αυτό άλλη μια χρονιά. Ωραία. Απλά είναι πολλοί παράγοντες. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, όλα τα συμβόλαια έχουν ένα χρόνο, είχαν ένα χρόνο διάρκειας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει πολύ να συζητήσουν για αυτή την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Τέλειωσες μουσικό γυμνάσιο. Ναι. Σου άρεσε μουσικό λύκειο. Και λύκειο. Πήγα, έδωσα εξετάσεις για το μουσικό, τότε δίναμε εξετάσεις, αλλά ήταν μια πολύ, τώρα είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα στα μουσικά γυμνάσια και στα μουσικά λύκεια. Εμείς ήμασταν η πρώτη χρονιά του μουσικού, η πρώτη φουρνιά, δηλαδή δεν είχαμε ποτέ μεγαλύτερους από εμάς. Ήμασταν πάντα μεγαλύτεροι. Στην αρχή δεν είχαμε ούτε κτίριο. Κάναμε σε ένα ορφανοτροφείο μάθημα μέσα. Έλα! Ναι, μαζί με τα παιδάκια εκεί. Εσένα σου άρεσε να ασχοληθείς, ας πούμε, με τραγούδι, με... Γενικά, το μουσικό, πέρα από τα μαθήματα, τα θεωρητικά της μουσικής, την αρμονία, τον ντικτέ, το σολφές και όλα αυτά που κάνεις, κάνεις κάποια όργανα που είναι υποχρεωτικά, που είναι το πιάνο και το ούτι, κάποια όργανα επιλογής που διαλέγεις ποια θα κάνεις και κάνεις και θεατρικά κομμάτια και τραγούδι. Είναι καλλιτεχνικό σχολείο. Μπήκε στον πειρασμό να ασχοληθείς έτσι επαγγελματικά με το τραγούδι, ας πούμε. Αντιμετώπισα πολύ νωρίς ένα πρόβλημα με τις φωνητικές μου κορδές, με κομβίους. Οπότε έφυγε αυτό το πλάνο, γιατί δεν έχω κανέναν έλεγχο. Δηλαδή πρέπει να είμαι ο πιο παράπονος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχω εγώ έλεγχο. Όχι, όχι, πραγματικά, σε παρακαλώ. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή, παράξενο παιχνίδι, η ζωή. Και μετά ηθοποιία. Και μετά ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς. Ή αυτό το σχολείο σου δίνει μια καλλιτεχνική κατεύθυνση. Μια τάση, έτσι, κατεύθυνση για στη και... Οπότε τελειώνει. Την πήρα εγώ αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και μετά κατέβηκα στην Αθήνα, στη σχολή του Θεοδοσιάδη. Mm. Και μετά προέκυψε, γιατί ήμουν συνέχεια Θεσσαλονίκη και Αθήνα, προέκυψε μια πρόταση από την TV 100 για να λέω τον καιρό. Και έτσι Πετρούλα! Πήγες, Πετρούλα. Πετρούλα στην TV 100. Μέσα στο Σκέρτσο και στο Νάζι. Και... Μετά ξεκίνησα για λίγο, μικρό διάστημα το έκανα αυτό, δηλαδή για 1,5-2 μήνες περίπου. Ναι. Μ' άρεσε, είχε πλάκα. Εντάξει, είχα πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή την πρώτη φορά που έκανα δοκιμαστικό για να πω τον καιρό. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, θα... άλλο στυλ βέβαια. Δηλαδή ο καιρός εκεί είναι κάθεσαι σε γραφείο κανονικά. Απλά έχεις το χάρτη δίπλα σου και διαβάζεις το κιού σου. Και σε κέρδισε τηλεόραση. Και μετά ναι, έκανα μια εκπομπή στη TV 100 που ήταν ένα μαγκαζίνο μαζί με τη Χριστίνα την Κανατάκη. Ναι. Που λεγόταν Σιθρού. Και ήταν απ' όλα είχε. Ήταν σαν πρωινό, αλλά έπαιζε απόγευμα. Η Αθήνα πώς προέκυψε. Αθήνα. Πώς προέκυψε η Αθήνα. Δούλεψα αρκετά χρόνια έτσι και στον Αντένα στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά κατέβηκα στην Αθήνα για να πάω στη σχολή δημοσιογραφίας, γιατί αποφασίζω ότι μ' αρέσει αυτή η κατεύθυνση. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα, έστειλα παντού τα βιογραφικά μου. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα τα κανάλια και όλοι οι σταθμοί έχουν κάπου χωμένο ένα δικό μου βιογραφικό. Παντού, παντού. Ειδικά στα ραδιόφωνα, δεν υπήρχε ραδιόφωνο που να μην στείλω, δεν υπήρχε κανάλι που να μην στείλω. Δεν με πήρε κανείς ποτέ. Χάσανε. Με πήρε μόνο. Ναι. Ο Αλέξανδρος ήταν ο διευθυντής μου τότε στον Virgin, τώρα είναι Oasis. Ναι. 88. Ναι. Και τότε με πήρε ο Αλέξανδρος τηλέφωνο και νόμιζα ότι άνοιξαν ουρανοί και είδα την τύχη μου. Ναι. Και όντως ήταν έτσι τα πράγματα.
Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω έτσι στο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ωραίο το ραδιόφωνο. Πάρα πολύ. Στην κλεψίδα να γυρνούσα κι ό,τι βγει, αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Είμαστε σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολη η καιρή για πρίγκιπες. Παρ' όλα αυτά, εσύ, Ζήση μου, είσαι από τα τυχερά κορίτσια που βρήκες τον πρίγκιπα και έκανες και μια έτσι ευτυχισμένη οικογένεια. Γιατί εγώ αυτό, χωρίς να είμαστε φίλες και να... Το έζησα λίγο στα backstage, δηλαδή τα τηλεφωνήματα, στη μαμά για το μικρό, στο Θοδωρή για... Ξέρεις, δεν θα πω τι λέγανε, δεν είναι δικό μου θέμα άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, ένιωσα ότι πραγματικά έχεις μια πολύ όμορφη και ευτυχισμένη οικογένεια. Είναι δύσκολο στην εποχή μας, επειδή είσαι νέα κοπέλα και... Θα σου πω, πιο πολύ το ακούω, επειδή έχω ένα πρότυπο στο μυαλό μου της οικογένειας που το θεωρώ εγώ πολύ υγιές, αυτό που μεγάλωσα, δεν το θεωρώ δύσκολο στο κεφάλι μου μέσα. Δηλαδή, όταν ξαφνικά, γύρω στα 13-14, με τη συναναστροφή με τις φίλες μου συνειδητοποίησα ότι δεν είναι όλες οι οικογένειες σαν τη δική μου, ήταν μεγάλο σοκ για μένα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ, ας πούμε, ότι γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά ή ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τους γονείς μου να τσακώνονται. Απέναντίας, θα έλεγα. Ποτέ, ούτε μία φορά. Ναι. Σίγουρα θα είχαν οι άνθρωποι και διαφωνίες και καυγάδες και όπως όλα τα ζευγάρια. Έτσι. Αυτό δεν ήρθε ποτέ σε μένα όμως. Και όλο αυτό το περιβάλλον ήταν πολύ υγιές. Και όταν αποφασίζεις να ενώσεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, οφείλεις να το κάνεις αυτό, γιατί μετά γίνεσαι ένα. Mm-hmm. Και προχωράτε μαζί και έχετε ένα κοινό στόχο. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος και ο μεγαλύτερος μου στόχος στη ζωή, θέλω να σου πω. Δηλαδή, αυτό είναι το όνειρό μου. Να κάνω μια δυνατή, δεμένη, μεγάλη οικογένεια που να μπορέσει να κρατήσει πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι βάλεις με προσπάθεια από την και αγάπη αρχή, έτσι, τα καταφέρνεις. Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνεις και ένα παιδί ακόμη, σύντομα κορίτσι όμως. Κορίτσι λες. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Για ακούω πες. Που λες το πρωί στην Αταλία για παιδί και τέτοια και σου λέω, μα κάνεις κορίτσι, τι κάνω κι εγώ. Ναι, κοίταξε, κορίτσι ήθελε ο Θοδωρής πολύ. Mm. Εγώ ήθελα αγόρι. Οπότε έγινε το δικό μου χατήρι. Τώρα είναι η σειρά του. Ναι, βέβαια εμένα το μυαλό μου λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Πιο πολύ σκέφτομαι τον Φίλιππο Ραφαήλ και λέω ότι ίσως είναι καλύτερα ένα ακόμα αγοράκι για να είναι πιο κοντά, να μεγαλώνουν μαζί, να είναι του ίδιου φίλου. Δηλαδή, είμαι λίγο αυτής της λογικής. Όλοι μιλούν για αγάπη από καρδιάς, όμως τα ψεύτικα λόγια. Το μεγαλύτερο δώρο νομίζω ότι είναι το παιδί έτσι κι αλλιώς. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα πλέον είναι μικρά. Ευτυχισμένο φως, σιγά πολύ. Πολύ, εντάξει, λογικό δεν είναι. Συγκίνηση μεγάλη, χαρά και ένα ευχάριστο σοκ γενικώς. Αλλά πολύ ωραία όλα. Μόλις το είδες, ποια ήταν η πρώτη σκέψη? Ότι αυτός είναι δικός μου. Μόνο που αντιλαμβάνεις ότι πλέον ένας καινούριος άνθρωπος που ήρθε στη γη, ας πούμε, είναι δικό σου παιδί, είναι μια διαδικασία τέλος πάντων πολύ συγκινητική, σαν σκέψη. Σε θέλω σαν τρελός, δεν είμαι μοναχός, στο όνειρο πετάω. Ο Θοδωρής βοηθάει στο μεγάλο μας, ας πούμε, πάρα πολύ. Είναι τραγουδιστής με ωραία φωνή, τραγουδάει στο μωρό. Ναι, τραγουδάει ναι. Στο μωρό. Πολύ. Εσύ? Και επειδή τραγουδάει και σε μένα και στο μωρό και γενικότερα είναι ένα σπίτι με πολύ μουσική. Τα πάντα, δηλαδή ακούμε εμείς στο σπίτι από τα ζουζούνια και το σκατζόχυρο μέχρι η YouTube που έχουμε πάρει σε ειδική διασκευή για μωρά, ας πούμε. Κάνεις σε μελωδία. Πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Το πήρε ο φίλος μου ο Δημήτρης ένα συγκλονιστικό CD από το ίντερνετ. Τι ωραία. Οπότε, ξέρεις, μουσική υπάρχει πολύ στο σπίτι. Ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν έγινες ηθοποιός, ασχολήθηκες με τηλεόραση. Σε είδαμε και σε ταινία. Ναι. Μόλις χώρισα. Μόλις χώρισα, ναι. Κρύωσε το αγόρι μου. Ναι, μάλλον από το air condition. Ή μήπως το μελετάει κανείς. Ποιος να με μελετάει, μωράκι μου, όταν όλος ο κόσμος είναι εδώ. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Αυτό όταν το άκουσα ξετρελάθηκα. Γιατί δεν ήταν. Ήτανε κινηματογράφος, δηλαδή. Mm-hmm. Επίσης μεγάλωσα με πολύ κινηματογράφο. Πολύ κινηματογράφο. Και αυτό ήταν. Πώς να σου το πω, δηλαδή, αυτό ήταν το αποθυμένο μου.
Ναι. Ναι. Ούτε τηλεόραση, ούτε σειρία, ούτε θέατρο. Που λένε, καλέ τηλό. Είμαι λίγο ψωνάκι μετά. Ναι, νομίζω ότι γενικά όχι, εντάξει, σε αυτή τη δουλειά πρέπει να το έχει λίγο. Δηλαδή, χάρηκα πολύ που έκανα αυτό το μικρό ρόλο. Ο Θοδωρής, όταν το είπε, θα παίξει στην ταινία, τι σου είπε. Όχι, τότε ακόμα ήταν. Δεν πρέπει να ήμασταν ζευγάρι. Ναι. Δεν ήμασταν. Ήσασταν φίλοι. Ήμασταν. Δεν θυμάμαι. Να σου πω. Επιτρέπεσαι να μην θυμάσαι. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήμασταν. Ήμασταν στην αρχή. Δεν είχε εκδηλωθεί πάντως. Oh. Ήταν θετικός. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν θετικός σαν φίλος ή σαν σύντροφος. Ξεκινήσατε τη σχέση ως φίλοι. Ως φιλική ναι. σχέση ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Και αρκετά χρόνια κιόλας. Αρκετά χρόνια. Mm. Αυτό που λένε ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν ερωτικές φιλίες ή τελικά ισχύει, πιστεύεις? Εγώ έχω αρκετούς φίλους άντρες, να σου πω την αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι αυτό έχει καταρριφθεί μες στο μυαλό μου επειδή με το Θοδωρή εξελίχθηκε έτσι. Απλά νομίζω ότι για μία σχέση, δηλαδή είναι αυτό το απόλυτο, ρε παιδί μου. Γιατί τον άλλον τον ξέρεις, τον έχεις αγαπήσει σαν φίλο. Ξέρεις ότι σίγουρα ταιριάζεις για να συναναστρέφεσαι και να κάνεις παρέα μαζί του. Και μετά, όταν έρθει και αυτό το στοιχείο, είναι απόλυτα ολοκληρωμένο. Τι ωραίο που είναι. Ενώ πολλές φορές τον έρωτα δεν περιέχεται αυτό το στοιχείο. Όχι. Μπορεί να είσαι τελείως διαφορετικός άνθρωπος με τον άλλον. Τι ήταν αυτό που σε έκανε έτσι να. Και σου κάνει το κλικ, ας πούμε, στο Θοδωρή? Κοίταξε, ο Θοδωρής με είχε κερδίσει έτσι κι αλλιώς από πολύ πριν. Βέβαια. Είναι ένας άνθρωπος που. Θαύμαζα πάρα πολύ για αυτό το λόγο, γιατί εγώ είχα μάθει πολύ μουσική και ποτέ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Και ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος αυτοδίδακτος που γράφει τόσο υπέροχα, τραγουδάει τόσο υπέροχα, συνθέτει, ξέρεις. Και αυτό μου φαίνεται απίστευτο, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει μουσική από κανέναν. Ο Θοδωρής είναι από μουσική οικογένεια? Όχι, ή δεν είχαν σχέση? Καμία σχέση. Άκου. Του άρεσε η μουσική καμία και ασχολήθηκε σχέση. Ο Βιτσιρικάς. Ναι. Είχε ένα φίλο, τον κουμπάρο μας, τον Νίκο το Χαλκιά, που μας έχει παντρέψει κιόλας μαζί με τη Μερόπη, τη δική μου φίλη. Και ο Νίκος είχε μία κιθάρα, εκεί γκράγκα γκρούγκα, ξέρεις, όπως στην εφηβεία τα περισσότερα παιδιά. Ναι. Ο Θοδωρής, από την πρώτη στιγμή που είδε κιθάρα, ένιωσε πάρα πολύ έντονα συναισθήματα και αυτό. Η πρόταση σιγά μου έγινε ξαφνικά, από ποιον, ας πούμε, ή. Η πρόταση γάμου. Αχ, αυτές οι προτάσεις γάμου. Θα σου πω. Ναι. Έγινε παράλληλα με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, εγώ ήθελα να το ανακοινώσω ότι είμαι έγκυος και αυτός θέλει να μου ζητήσει να τον παντρευτώ. Αλήθεια. Και έχουμε καθορίσει να το κάνουμε την πρωτοχρονιά ο ένας τον άλλον. Άκου τώρα. Και συνέπεσε. Και αγάπη μου να σου πω, αγάπη μου να σου πω και εγώ. Και θέλω να μου πεις τις αντιδράσεις. Λες, ας πούμε, στο Θοδωρή, ξέρεις κάτι, είμαι έγκυος. Ναι, κοίταξε, κάνουμε στην αρχή ένα τεστ, όπου βγαίνει θετικό, παγώνω εγώ, του το λέω αυτό λίγες μέρες πριν, αλλά δεν ήμασταν πολύ σίγουροι, γιατί τέλος πάντων υπήρχαν κάποια διαδικαστικά βιολογικά για τα οποία δεν ήμασταν σίγουροι, οπότε ήταν προετοιμασμένος, έτσι κι αλλιώς. Πρώτα σιγά μου έγινε πάλι την πρωτοχρονιά, όπου μου το λέει, ξέρεις, τα γνωστά τώρα. Δεν ντρέπομαι και νιώθω και λίγο άβολα. Και σου αφιέρωσε και ένα τραγούδι επί σκηνής, ξέρω. Ναι. Οι φήμες το λένε. Για ποιο λόγο, αυτό το κάνει συχνά. Και για τα κλάματα. Ναι, εντάξει, συγκινούμε με τη Θοδωρή πολύ. Συγκινούμε πολύ. Και είναι ένας πολύ ευαίσθητος και πολύ ρομαντικός άνθρωπος, που εμένα αυτό μ' αγγίζει. Ποιο τραγούδι του σ' αρέσει πάρα πολύ? Είναι ένα τραγούδι που μου το είχε κάνει δώρο στη γιορτή μου, 29 Μαΐου, δηλαδή πώς είναι πριν από δύο χρόνια. Θεοδοσία. 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 Ωραία, ναι. Ο Αύγουστος. Αύγουστος λέγεται το τραγούδι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για μένα. Και νομίζω ότι Αύγουστο θα γίνει και θρησκευτικός γάμος. Έτσι λέω. Στο Αύγουστο τη ζάλη, πάνω στην αμμουδιά. Όχι, Θοδωρή. Τώρα τελείωσε. Θα πάμε για δεύτερο παιδί που θέλω να είναι και κορίτσι, ας πούμε. Και πρέπει να εγκαταλείψεις όλα τα επαγγελματικά σου, διότι δόξα τω Θεώ, okay, δουλεύω, βγάζουμε λεφτά και μπορούμε να ζήσουμε. Θα το έκανε. Ναι. Αλήθεια. Γενικά, άμα κρίνω ότι χρειάζεται να αφήσω τη δουλειά μου προκειμένου ότι χρειάζεται αυτό για το παιδί μου, και ούτε καν δεύτερο παιδί. Δηλαδή, άμα νιώσω ότι για τον Φίλιππο δεν είμαι αρκετά κοντά ή όσο χρειάζεται δίπλα του λόγω της δουλειάς μου, θα αφήσω τη δουλειά μου.
Τώρα βέβαια είναι Σαββατοκύριακο, οπότε μόνο δύο μέρες. Είσαι Αθήνα. Τώρα έρχομαι σχεδόν, θα σου πω, έρχομαι Σάββατο πρωί και φεύγω Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή λείπω μία μέρα και κάτι, ας πούμε. Τίποτα, δηλαδή. Αλλά τώρα τον παίρνω και μαζί μου συχνά. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για μένα. Στην αρχή που ήταν πολύ μικρός δεν μπορούσα. Τώρα δεν τον αφήνω. Πόσα είναι τώρα? Τώρα είναι 9. 9 μηνών. Ναι. Τι λες? Άλλο ένα θα είχα κάνει. Ναι. Μόνο εσύ πάντα εκεί. Καλοκαίρι Χαλκιδική. Καλοκαίρι Χαλκιδική. Ναι. Μόνο. Κοίταξε, θα έχει περιοδία Θοδωρής. Όπου μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί, οικογενειακώς, δηλαδή οι συνθήκες μπορούν να αντέξουν και το παιδί, θα πηγαίνουμε όλοι μαζί. Αλλιώς θα είμαι εγώ Χαλκιδική με το παιδί και θα πηγαίνει. Ο παπάς θα γυρνάει, θα έρχεται, θα φεύγει. Αλλά δεν, επειδή είναι το πρώτο καλοκαίρι του παιδιού, έτσι αποφασίσαμε να το προστατέψουμε λίγο όλο αυτό και οι συναυλίες και αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή θα κάνουν 10-15 σε όλη την Ελλάδα. Ανοιχτός γάμος καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Καταφέραμε να προστατέψουμε τον πολιτικό μας γάμο και τη βάφτιση του δεν παιδιού. Το δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Δεν το πήρε χαμπάρι κανένας, δόξα τω Θεώ. Γιατί? Ειδικά στη βάφτιση δεν ήθελα καθόλου, Μαρία. Ναι. Γιατί για μένα αυτό το μυστήριο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και το φανταζόμουν έτσι, δηλαδή πάρα πολύ κλειστό, μόνο με τις οικογένειές μας. Αυτό το μοναστήρι για μένα είναι ιερό. Και δεν ξέρω, θα νιώθα πάρα πολύ περίεργα αν έβλεπα εκεί μια κάμερα ή ένα φωτογράφο. Με πείραζε πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό το συγκεκριμένο μυστήριο. Έχεις δίκιο. Ο γάμος μας επίσης θα γίνει λίγες μέρες πριν, πάλι έτσι απομονωμένα. Απλά το γλέντι, ας ένα το πούμε. Γλεντάκι το, ναι, θέλουμε. Θα είναι λίγο πιο ανοιχτό. Αλλά πάλι μην φανταστείς. Κάνω beach bar. 8.000 άτομα. Να σου πω, κάνω καμιά παραλία έτσι για. Ναι, ναι, τι beach bar εννοείται. Ξεπόλυτη και τέτοια. Όχι, όχι. Παραλία και τέτοια. Εννοείται. Άρα μαγιό και παρεώνα. Καλέ, εννοείται, ναι. Κι αν δεν μπορούσα, θα βρισκόμασταν σε μια άλλη ζωή. Παραδοσιακή σύζυγος, μαγειρεύεις, ας πούμε. Προσπαθώ. Καλά, δεν είμαι πολύ καλή. Δεν πειράζει, δεν ξέρω καθόλου. Έχω κάψει δύο κουζίνες. Σε δύο διαφορετικά σπίτια. Θα μ' ακούνε τώρα και άνθρωποι που ξέρουν στο νοικοκύριο. Όταν λες έχεις κάψει, τι εννοείς δύο κουζίνες? Κανονικά έχω κάψει δύο κουζίνες. Ξέχασες το λάδι. Ναι. Mm. Και στη μία περίπτωση κιόλας ήμουνα και έγκυος, δηλαδή ήταν... Εγώ το παλεύω ακόμα, yeah. Η αλήθεια είναι. Και τώρα εντάξει, είναι διαφορετικά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς... Τώρα μαθαίνεις και λίγο από... Ναι, εντάξει, στο πρωινό μαθαίνεις να μαγειρεύεις, ναι. Η αλήθεια είναι. Θες, δεν θες, μαθαίνεις. Τώρα είναι τέταρτος χρόνος πρωινού, οπότε κάτι έχω μάθει. Μια συνταγή την έχουμε μάθει, φαντάζομαι. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει έτσι... Αυτή η ζήλια που λέμε στα ζευγάρια, ξέρεις, όταν αγαπάς κάποιον, ένα τσιμπηματάκι το έχεις. Ναι. Είναι και η δουλειά του Θοδωρή αυτή που είναι, είναι και η δικιά σου η δουλειά αυτή που είναι. Δεν ξέρω, όχι τόσο πολύ πια. Ίσως επειδή τον ξέρεις και σαν φίλο. Του έχω τόσο πολύ εμπιστοσύνη. Ξέρεις, λένε ποτέ μιλές μεγάλα λόγια κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορώ να ζήσω, δεν θα μπορούσα να ζήσω με τον Θοδωρή αν δεν ήμουνα σίγουρη για την απόλυτη δέσμευσή του απέναντι σε μένα και αν δεν ένιωθω ότι είναι και αυτός, αν δεν νιώθει και αυτός το ίδιο για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μια σχέση διαφορετικά. Mm-hmm. Το τατού που βλέπω έτσι είδα. Ποιο? Κάποια στιγμή. Αυτό? Πολλά. Έχεις ένα, το οποίο ότι κάποια αρχικά... Αυτό είναι τα αρχικά, ναι, του γιού μου και έχει ακριβώς ίδιο και ο Θοδωρής στο χέρι του. Τέλειο. Το Φίλιππος Ραφαήλ. Πότε το έκανες αυτό? Αυτό το έκανα μόλις γεννήθηκε. Έχεις μόλις κάτι γεννήθηκε. Άλλο, έτσι. Εδώ έχεις είναι ένα σταυρουδάκι. Το οποίο τι σημαίνει? Έχω μπόλικα. Προστασία. Δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Όλα θα μας τα δείξεις. Δεν μπορώ, δυστυχώς. αυτό είναι, ναι, ένα σταυρουδάκι. Το οποίο έκανες πότε? Μαζί τα έκανα αυτά. Ναι. Η φίλη μας η Ρεβέκα. Η Ρεβέκα που μου έκανε και εμένα. Έκανες και εσύ την καρδούλα. Ναι. Ένα μικρούλι. Εδώ έχω ένα αστεράκι. Ναι. Για να σε δω. Εδώ έχω ένα αστεράκι. Ποιο βλέπεις? Και τα αρχικά του άντρα μου. Σήκωσε το κι άλλο το μαλλί. Και εδώ επίσης έχω ένα ακόμα. Το οποίο είναι ένα μεγάλο αστέρι που έχει κι άλλα αστεράκια. Τα οποία έχουν αρχικά πάνω. Από 4 ανθρώπους πολύ αγαπημένους δικούς μου που έχουν φύγει από τη ζωή. Α, γενικά άλλο... όλα τα τατουάζ. Το άλλο είναι στη μέση μου. Ναι. Και έχει... Εντάξει τώρα, ναι. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Έχει και την ημερομηνία γέννησης του γιού μου. Αλήθεια. Ναι. Να αλλά σου πω είναι... κάτι. Δεν πονάς όταν όλα τα τατουάζ το... είναι για μένα συμβολικά. Σημαίνουν κάτι σημαντικό. Και
Γι' αυτό, αυτό πιστεύω, αυτή την έννοια έχει το τατουάζ πάνω μου. Έτσι. Είναι πράγματα που θες να έχεις για πάντα. Uh-huh. Είχες εύκολη εγκυμοσύνη. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, αλλά εντάξει. Μετά, γενικά, επειδή εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, σαν παιδί. Οριακά χαζοχαρούμενη και αισιόδοξη, προσπαθώ δηλαδή αυτή να είναι η στάση της ζωής μου. Στην εγκυμοσύνη ήμουν τόσο χαρούμενη για αυτό που μου συνέβαινε, που Μαρία, ό,τι και να γινότανε, δηλαδή μου φαινόταν τόσο μικρό. Κάθε μέρα το μωρό με το κινητό του τραβάς, έτσι, βίντεο και τέτοια. Να, γενικά κινητά και τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχω πολύ κοντά του. Είμαι λίγο ιστερική, σου είπα. Στο εξήγηση. Αλλά είμαι με μία φωτογραφική μηχανή και με μία κάμερα. Εντάξει, όλη την ώρα. Γενικά είμαι όλη την ώρα από πάνω του. Δηλαδή, νομίζω ότι πια το παιδί είναι πολύ εκνευρισμένο μαζί μου. Δηλαδή, με βλέπει και ξέρεις, δεν κάνει σαν όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που θέλουν τη μαμά τους. Εμένα είναι λίγο εντάξει, φτάνει με την τρελή, πάρτε την. Έχει ζαλίσει. Όλη την ώρα τον τσιμπάω, τον ζουπάω. Δεν ξέρω πόσες φορές τη μέρα τον φυλάω. Δηλαδή, ναι. Με τον μπαμπά του έχει λίγο πιο πολύ, γιατί του λείπει πιο πολύ. Να σου πω, θα τον κάνεις κακομαθημένο, το ξέρει. Αυτό λέει ο άντρας μου. Μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε δεύτερο, γρήγορα, για να σωθεί το πρώτο. Φωτογράφηση με τον πιτσιρικά θα έκανε. Όχι. Όχι, δεν θα έκανα. Θα σου πω, καταρχήν δεν θα βάζα το παιδί σε αυτή τη διαδικασία με τίποτα. Η μία φωτογράφηση. Παπαράτσικη, ας πούμε. Παπαράτσικη. Που το παιδί πώς θα μπει σε τι εννοείς, να έκανα. Έχω δει παπαράτσικη δικιά σου. Παπαράτσικη δικιά μου, αυτή που είχε βγει εννοείς όταν ήταν 20 ημερών, εκείνη η φωτογραφία, ναι, η μοναδική. Ναι. Μετά κάποια στιγμή μας ξαναπετύχανε, αλλά ευτυχώς δεν καταφέραν το μωρό, είχα ρίξει μπουφάν πάνω από το καρότσι, πράγματα. Και τις βγάλανε έτσι παρόλα αυτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς η εικόνα με το καρότσι τους είναι αρκετή. Πουλάει, λες. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί το βλέπω συνέχεια στα περιοδικά. Και στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Αλλά εγώ στεναχωρέθηκα όταν μου συνέβη και γενικότερα θέλω να το αποφύγω. Ήθελα πάρα πολύ να το αποφύγω μέχρι να βαφτιστεί το παιδί. Πάρα πολύ το ήθελα αυτό. Δεν τα κατάφερα. Μας έχει βοηθήσει πολύ όμως η Θεσσαλονίκη μας. Δηλαδή το ότι είμαστε εκεί, ξέρεις, είναι τα πράγματα λίγο πιο ήσυχα πάνω. Τα είδα πρόσφατα στο Γρηγόρη. Πώς είναι έτσι να γυρνάς πάλι, έστω και σαν καλεσμένη, σε ένα πλατό που έχεις περάσει έτσι και έχεις συνεργαστεί και έχεις περάσει και καλές στιγμές και φαντάζομαι και ίσως κάποιες έτσι πικρίες. Γενικότερα έχω περάσει τόσο ωραία σε αυτή την εκπομπή και όταν πήγα έπαιξε ένα βίντεο ο Γρηγόρης από παλιές στιγμές και λέω, κοίταξε να δεις, ξέρεις, καμιά φορά τα ξεχνάς. Ξεχνάς πόσο ωραία έχεις περάσει σε μια δουλειά. Και τα είχα ξεχάσει λίγο. Δηλαδή, έχεις την αίσθηση, ναι, αλλά είναι πολλά πράγματα που δεν θυμάσαι. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν το είδα όλο αυτό. Θεωρώ ότι ήταν σπουδαία ευκαιρία καταρχήν αυτή η εκπομπή για μένα. Δηλαδή, ότι μου έδωσε πάρα πολλά. Εγώ πριν από αυτή την εκπομπή είχα δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Έκανα αρκετά χρόνια τηλεόραση, αλλά ξέρεις, ποτέ κανένας. Έκανες και Θέμο. Ναι, δεν σου μιλάω για το Θέμο, γιατί στο Θέμο ουσιαστικά η δουλειά μου ήταν πίσω από την κάμερα που δούλευα σαν δημοσιογράφος και μετά για πολύ λίγους μήνες. Ήταν 2-3 μήνες η συμμετοχή μου μπροστά στην κάμερα. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα στην TV100, που πέρασα από όλα αυτά τα στάδια, από σύνταξη, αρχισυνταξία, ρεπορτάζ, παραγωγή, τα πάντα. Και ξέρεις, κανένας δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Γρηγόρης μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, δηλαδή να με μάθει ο κόσμος, να μου έρθουν προτάσεις μετά από αυτό και παράλληλα με αυτό. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλο δώρο. Δηλαδή, όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, νόμιζα ότι άνοιξαν ουρανίδα την τύχη μου, δεν το πίστευα ότι μου συνέβη. Έχεις σκεφτεί το επόμενο, ας πούμε. Αλήθεια. Έχεις σκεφτεί το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα? Όχι, έχω μάθει σε αυτή τη δουλειά. Γενικότερα είμαι πολύ προσανατολισμένη στην οικογένειά μου και αυτό είναι το κύριο μέλημά μου και με αυτό ασχολούμαι όλη μέρα. Γενικότερα όμως έχω μάθει σε αυτή τη δουλειά ότι πρέπει να αποφασίζεις ανάλογα με τις προτάσεις που έχεις, να σου έρχονται οι προτάσεις και μετά να διαλέγεις αυτή που είναι η καλύτερη για σένα και αυτή που θεωρείς ότι θα σε εξελίξει. Όχι να λες, θα ήθελα να κάνω καλά, εγώ θα ήθελα, αλλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
Καλό καλοκαίρι. Η ώρα είναι καλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Με φέρατε σε πολύ ωραίο μέρος. Καλοκαίρι, έτσι άνοιξε η ψυχή μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να σου κάνω ένα δωράκι από την εκπομπή. Όπα. Και από τα Λίλαλο. Μ' αρέσουν τα Λίλαλο πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα να πολύ. Το όμως, να το δω. Βεβαίως να το δεις. Αχ, έλα. Σύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να σας ευχηθώ λοιπόν τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ και να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω το κτήμα Γάσπαρη που μας φιλοξένησε. Να είστε καλά. Γεια σας.